Επειδή μιλήσαμε για γυαλούς, για παραλίες και έχουν δει και δημοσιεύματα, έχουμε δει δημοσιεύματα, έχουμε διαβάσει δελτία τύπου, έχουμε ακούσει συνεντεύξεις. Κοιτάξτε να δείτε, και επειδή πολλές φορές λέμε εκτιματική, αρμοδιότητες, ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος δεν την έχει, εγώ θα ήθελα να σας πω, να γνωρίζετε συνάδελφοι, ότι με βάση την Κία του 17, στο άρθρο 10, έχει δημοσιοποιηθεί και κάπου, στις υποχρεώσεις του Δήμου, έτσι, είναι μέσω των οργάνων, των ενταλμένων οργάνων τους, έχουν την υποχρέωση κάθε φορά, το διαβάσω και ακριβώς αν θέλετε, κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις, δηλαδή δεν είναι μονάχα για την εγγύηση, είτε καταπατήσεις είτε αυθαίρετες επεμβάσεις, επί των κοινόχρηστων χώρων να ενημερώνουν άμεσα τα κατατόπους αρμόδια αυτοτελή γραφεία δημόσιας περιουσίας, δηλαδή την κτηματική υπηρεσία. Γι' αυτό άλλωστε ο Δήμος εισπράττει και το ποσό. Το ποσό είτε το 50% είτε το 30% είτε αν είναι απευθείας παραχώρηση οτιδήποτε. Για να έχει και κάποια ανταποδοτικά ως προς παραλία, που σημαίνει να βαγωσώσει καθαριότητα κλπ. Και να ελέγχει κιόλας. Και είναι μέσα στην Κία, στο άρθρο 10, υποχρεώσεις Δήμων. Ρωτάω λοιπόν εγώ, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, πόσα έγγραφα έχετε στείλει στην εκτιματική υπηρεσία και πότε, αν έχετε στείλει, στα οποία να μιλάτε για καταπατήσεις και για τα επιπλέον τετραγωνικά ή τις αυθαίρετες επεμβάσεις στις παραλίες, στον γυαλό παραδείγματος χάρη που δεν υπάρχει άδεια, στο πόρτο κατσίκι που ακούμε τόσο καιρό, μήνες ολόκληρους, στο κάθισμα που δεν υπάρχουν άδειες και στις υπόλοιπες παραλίες. Πόσα έγγραφα έχετε στείλει στην εκτιματική υπηρεσία ως υποχρέωση, όπως λέει το άρθρο 10, έτσι ώστε η εκτιματική υπηρεσία να έρθει να σου πει, επειδή δεν έχω προσωπικό, εγώ κινήσου άμεσα και πήγαινε και καθάρισε τις παραλίες από τις επεμβάσεις τις παράνομες κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, αν έχουμε στείλει, όχι το να πούμε σε ένα δελτίο τύπου ή να μιλήσουμε, αν έχουμε στείλει κάποια έγγραφα.